Λοιπόν, και πάμε στους καλεσμένους μας σήμερα εδώ στο στούντιο του ΚΙΣ. Είναι ακριβώς 22 λεπτά μετά τη μία. Ο Αντώνης Κούτρης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Καλαμάτας. Αντώνη, καλώς ήρθες στο στούντιο του ΚΙΣ. Νομίζω πρώτη φορά έρχεσαι. Πρώτη φορά, ναι. Και δεν θα μιλήσουμε για μουσική κιόλας. Δεν θα μιλήσουμε για μουσική. Πώς το βλέπεις στο στούντιό μας εδώ? Είναι... Και ο Παναγιώτης Κομπογιαννίτης, ο οποίος έχει επισκεφθεί πάλι το στούντιο. Ναι, ναι, ευχαριστούμε για την πρόσκληση ακόμα μια φορά. Του είναι γνώριμο γιατί είναι και γείτονας. Είμαστε γείτονες, είναι εύκαιρος εγώ. Βγαίνω στο μπαλκόνι και μιλάμε το πρωί. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε τον Αντώνη, ως αντιπρόεδρος του Σύλλογου Εστίασης Καλαμάτας. Τι γίνεται, πού πάμε, τι συμβαίνει με όλα αυτά? Πού πάμε ή πού είμαστε ήδη? Πού είμαστε ήδη? Νομίζω ότι τα πράγματα πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολα για την εστίαση. Εδώ να πούμε ότι εσύ έχεις μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται το καλοκαίρι. Ναι. Το ΑΚΤΙ στην Σάντοβα, έτσι δεν είναι? Στη Σάντοβα, ναι. Και περιμένεις λίγους μήνες να ανοίξεις. Εντάξει, έχουμε ήδη ξεκινήσει Κυριακές και σιγά σιγά. Ωραία, ωραία, δεν το ήξερα, συγγνώμη. Αλλά το θέμα είναι ότι τα πράγματα είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολα, γιατί οι αυξήσεις τιμών στα πάντα έχουν πέσει στις πλάτες των συναδέρφων. Έχουμε αυξήσεις στα ρεύματα, αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, παντού αυξήσεις, που ξεκινάει βέβαια και από το ενεργειακό, αλλά και όλα αυτά που έχουμε περάσει με το COVID και όλα αυτά. Και πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το κλάδο μας. Ωραία. Αυτή η αύξηση που έχουμε τώρα και τη βλέπουμε με τα μάτια μας κάθε μέρα στη βενζίνη, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Δηλαδή είναι απίστευτο το... Τι γίνεται? Κοιτάξτε, εκεί? Τώρα, εκεί κάποιος που, ναι, θα σου μεταφέρει προμήθειες ή πρώτη ύλη στο κατάστημά σου θα σου ζητήσει περισσότερα χρήματα, γιατί έρχεται από την Τρίπολη, από τη Μεγαλόπολη, από την Αθήνα. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι αλληλένδετα, δηλαδή ακόμα και ο πόλεμος τώρα που παρακολουθούμε και είναι, φαντάζομαι ότι έχει και ενεργειακούς στόχους, ακόμα και αυτός ο πόλεμος φέρνει δυσκολίες και κατεβαίνουν προς τα κάτω, προς τα εμάς. Εμείς προσπαθούμε να απορροφήσουμε ό,τι μπορούμε για να μην πέσει στον κόσμο, γιατί μην ξεχνάμε ότι και τα νοικοκυριά αυτή τη στιγμή έχουν και αυτά αυξήσεις τιμών και στα προϊόντα που αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ και στο ρεύμα τους και στα πάντα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό επηρεάζει και την αγοραστική τους δύναμη. Και εμείς ταυτόχρονα πρέπει να μείνουμε ενδιάμεσα στην δυνατότητα που έχουμε όσο μπορούμε να απορροφήσουμε κάτι, αλλά ταυτόχρονα μην κλείσουμε τις επιχειρήσεις μας. Μιλάμε για πολύ δύσκολες καταστάσεις και πολύ δύσκολα χρόνια που έρχονται για όλους μας. Εγώ ήδη, να πάμε στον Παναγιώτη, στον γραμματέα του Συλλόγου, τον Κομπογιαννίτη. Ήδη, Παναγιώτη, το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, βγήκα μια βόλτα έξω, ήδη έχουν ανεβάσει τις τιμές επιχειρήσεις εστίασης. Ναι. Γεια σας και από μένα, καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Υγεία για να βγάλουμε αυτές τις δύσκολες μήνες, τους δύσκολους μήνες που έρχονται. Ναι, όντως, ανεβαίνουνε, Θοδωρή μου, γιατί αυτό που είπε και ο συνάδελφος, ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο Αντώνης, η κατάσταση είναι τραγική. Αν τα πάρουμε λίγο από την αρχή, χωρίς κλάμα, χωρίς υπερβολές, χωρίς τίποτα. Εστίαση και μαγαζιά διασκέδασης. Βγαίνουν από μια οικονομική κρίση. Ό,τι αυτό συνεπάγεται για 10 χρόνια που την περάσαμε όλοι. Αλλά όταν πουλάς διασκέδαση, έχεις το πρώτο πρόβλημα σε μια οικονομική κρίση. Τέλος πάντων, περνάμε την πανδημία, θα τα πω λίγο γρήγορα. Περνάμε την πανδημία, μέσα σε 2-3 χρόνια καταστραφήκαμε. Έρχεται το ενεργειακό. Έρχεται ο πόλεμος. Τι άλλο να πούμε? Δεν χρειάζεται να λύσουν, δεν χρειάζεται να είσαι δηλαδή επιστήμονας. Και αυτό που είπε και ο συνάδελφος πριν και λέμε και όλοι, ότι είναι καθημερινότητα για τα σπίτια μας, για τα νοικοκυριά μας. Όταν ένα νοικοκυριό ανεβαίνει πλέον τα έξοδα της ενέργειας 30, 40, 50, 60%, γιατί εκεί είναι, δεν είναι 30 με 20 που λένε, okay, σκεφτείτε τις επιχειρήσεις, τι γίνεται. Και μια έκπτωση και μια βοήθεια της κυβέρνησης που δεν την είδαμε στο χαρτί το Γενάρη. Τα ίδια λάθη που λέγαμε πριν ένα χρόνο, κατάλαβες, δεν γίνεται. Βγαίνουμε, ανακοινώνουμε, αλλά στην ουσία τίποτα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και ξεκινάμε τώρα. Το πρόβλημα τώρα θα αρχίσει να φαίνεται. Δυστυχώς. Μάλλον έρχεται και άλλη αύξηση στο ρεύμα.
Θοδωρή, εγώ δεν περιμένω το ρεύμα. Όπως είπες πριν για το αυτό μου είπες για την αύξηση στις τιμές. Εγώ αγόραζα ηλιέλαιο 14-15, ένα καλό ποιοτικό ηλιέλαιο 16 ευρώ και έχει φτάσει 27 με την μέρα στο προμηθευτής μου. Γιατί πλέον με τον πόλεμο, όπως είπε και ο συνάδελφος, έχουμε και την αύξηση της ενέργειας, αλλά έχουμε και ότι αυτές οι χώρες παράγουν κάποια πράγματα αποκλειστικά πολλές φορές. Δηλαδή το 80% ηλιέλαιου γίνεται από την Ουκρανία και την Ρωσία. Από εκεί πέρα τι να πούμε. Πώς χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο στις κουζίνες μας. Εγώ σου λέω για τη δικιά μου δουλειά αυτή τη στιγμή, σαν πρωτήλη. Άρα λοιπόν ανεβαίνει γιατί υπάρχει πρόβλημα εκεί και μετά και τα κοστολόγια, όπως είπες, της ενέργειας, πετρέλαιο και όλα αυτά για να έρθει εδώ πέρα. Αντώνη, είδαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρόσφατα τιμολόγια της ΔΕΗ, τα οποία ήταν διπλά ακριβώς. Δηλαδή κάποιος που πλήρωνε 2.500 ευρώ για την περίοδο, την ίδια περίοδο, φέτος πλήρωσε 5.000 ευρώ ή το 5 έγινε 10. Εγώ δύσκολα το πιστεύω αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια αύξηση η οποία είναι εκτός πραγματικότητας για μια εποχή που ζούμε, για αυτή την εποχή της πανδημίας, η οποία η πανδημία δεν έχει, μην ξεχνιόμαστε, δεν υπάρχει ακόμα, πεθαίνει κόσμος, κολλάμε COVID. Ένας πολύ καλός φίλος πρόσφατα, ο οποίος είχε κάνει και τα 3 εμβόλια ο άνθρωπος, προσβλήθηκε από COVID και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αθήνα. Ευτυχώς όχι σε τόσο σοβαρή κατάσταση. Κοιτάξτε, τώρα το διπλάσιο μάλλον είναι το λίγο. Γιατί έχουμε δει και εφταπλάσιους συναδέλφους λογαριασμούς. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας παραλογισμός για μας τώρα, γιατί τώρα καθόμαστε να κλαίμε και να λέμε. Για μας έχει μεγάλες ευθύνες η κυβέρνηση. Μεγάλες ευθύνες. Δεν μπορεί να μην απορροφήσει κάτι και η κυβέρνηση. Δεν μπορεί όλο το... μην κοιτάτε αυτά που σας λέγανε τα νούμερα, ότι πήραμε, λέει, δώσαμε στην εστίαση. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Ο κόσμος πρέπει να κλείσει τις τηλεοράσεις. Παραμύθια παντού. Δεν είμαι εγώ, δεν ασχολούμαι, δεν έχω ποτέ, δεν είχα κομματικές κλίσεις. Είτε ήταν αριστερή, είτε ήταν δεξί, ήταν δεν ξέρω κεντρώη, δεν ξέρω ποιοι είναι, τι είναι. Αθλητής ήσουν από ό,τι ξέρω. Ναι, πάντα εκεί με τον αθλητισμό ασχολιόμασταν, τέλος πάντων και με την εστίαση. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες. Δεν έχει απορροφήσει τίποτα, κοροϊδεύει τον κόσμο και βάζει και τον κόσμο να είναι ο ένας εναντίον του άλλου. Δηλαδή, λένε ας πούμε ότι η εστίαση πήρε χρήμα, δεν ξέρω τι λένε οι τηλεοράσεις εκεί. Εγώ δεν βλέπω τηλεοράσεις. Δεν βλέπω αυτά τα κανάλια. Προτιμώ να δω κανένα ντοκιματέρ, δεν ξέρω καμιά ταινία, κανένα μουσικό θέμα, οτιδήποτε άλλο. Λένε ένα σωρό ψέματα. Η εστίαση αυτή τη στιγμή έχει πληγεί αφάνταστα και αυτό φαίνεται στα νούμερά της και στο πώς οι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν με τις επιχειρήσεις τους. Και μιλάμε για ανθρώπους καθημερινούς. Μιλάμε για πολύ κόσμο που δουλεύει στις επιχειρήσεις και θα έχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει η κυβέρνηση επιτέλους να απορροφήσει κάποια από αυτά τα προβλήματα. Το θέμα είναι τεράστιο, είναι σοβαρό. Έχουμε απολιγνητοποίηση της ΔΕΗ. Για ποιο λόγο είχαμε απολιγνητοποίηση από τη στιγμή που στη Γερμανία ακόμα λειτουργούν εργοστάσια με λιγνίτη. Και εσύ, αν δεν κάνω λάθος, κατάγεσαι από αυτή την περιοχή. Εγώ είμαι από τη Μεγαλόπολη. Ναι, δηλαδή, κατάγεσαι και γνωρίζεις πολύ καλά το θέμα εκεί με την. Ναι. Άρα λοιπόν είναι σοβαρό το θέμα. Γιατί δεν λειτουργούν τα εργοστάσια με λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα, στη Μεγαλόπολη. Αυτή τη στιγμή που έχουμε ανάγκη. Ας το κάνουν τώρα. Γιατί τα κάνουν όλα με φυσικό αέριο, για να είμαστε εξαρτώμενοι από άλλες χώρες. Όλο αυτό είναι τεράστιο το θέμα. Δεν είναι θέμα σημερινό. Και δεν είναι θέμα, είναι θέμα, όλα ξεκινάνε από την κυβέρνηση για μένα αυτή τη στιγμή. Εάν θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει, θα βοηθήσει. Όχι θα βοηθήσει, υποχρεούται να απορροφήσει κάποιο μεγάλο ποσοστό αυτών των πραγμάτων που βιώνουμε τώρα. Όχι εμείς μόνο οι επαγγελματίες και τα νοικοκυριά. Γιατί μην το ξεχνάμε, το νοικοκυριό είναι η καρδιά της οικονομίας. Αν το νοικοκυριό αυτή τη στιγμή δεν έχει αγοραστική δυνατότητα, δεν έχει δύναμη να αγοράσει τα βασικά του, πόσο μάλλον να βγει έξω να πιει έναν καφέ και να πάρει να φάει κάπου σε κάποιο μαγάζι. Και έρχεται η τουριστική σεζόν. Έχει μπει ήδη για την Κώστα Ναβαρίνο, ήδη έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Τι γίνεται τώρα, τι θα γίνει εκεί? Περιμένουμε να δούμε. Όπως είπε και ο συνάδελφος, είναι κάθε μέρα καινούργια. Εγώ, αν θυμάσαι πριν ένα χρόνο, κάναμε μια κουβέντα και λέγαμε 1,5, δεν θυμάμαι ακριβώς χρόνο, ότι πάμε μια νέα αρχή και να στηρίξουμε. Πλέον έχω απογοητευτεί. Πάω μέρα με τη μέρα.
Ναι, ό,τι γίνει. Δεν μιλάμε τώρα κομματικά. Δηλαδή, πως κάθε μιλάει κομματικά, όπως είπε και ο Αντώνης πριν. Είναι για γελάμε τη σημερινή ημέρα. Δεν μιλάμε. Μιλάμε για μια ουσιώδη στήριξη σε νοικοκυριό, σε επιχείρηση, σε ραδιόφωνο. Γενικότερα, ρε φίλε, στη μέση κοινωνία. Είναι αλυσιδωτές αντιδράσεις. Στη μέση κοινωνία, στα επαγγέλματα υπάρχει πρόβλημα. Είναι αλυσιδωτές αντιδράσεις. Υπάρχει πρόβλημα. Γιατί... Δηλαδή, γιατί το βλέπουμε εμείς και μην το βλέπει κανένας άλλος. Γιατί, ας πούμε, τώρα που είπατε για το ραδιόφωνο, το τελευταίο πράγμα που προφανώς θα σκεφτεί ο Αντώνης είναι να διαφημιστεί από τη στιγμή που δεν θα έχει τη δυνατότητα να πληρώσει το ρεύμα του. Είναι πολύ μεγάλη αλυσίδα. Είναι πολύ μεγάλη αλυσίδα που κάποιοι δεν τα βλέπουν. Και συνεχίζουν και βλέπουν τηλεόραση, να βλέπουν πέντε συγκεκριμένα θέματα όλη μέρα και βγαίνουν έξω και νομίζουν ότι ζουν σε άλλο κόσμο. Έτσι. Μας τρομοκρατούν. Συγγνώμη, αντιπρόεδρε, που διακόπτω αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε τώρα ότι ζητάμε. Όχι, είναι αυτονόητα πράγματα κάποια. Ούτε κλεγόμαστε. Θα την παλέψουμε. Το έχουν πάρει απόφαση να την παλεύουμε μόνοι μας τρία χρόνια. Το καταλάβαμε. Δεν πήρα... Αλλά και εδώ, δηλαδή τα κάνω. Και εδώ δεν γίνεται, παιδιά. Δεν βγαίνει. Δυστυχώς. Και στο λένε δύο άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ πέρα και έχουν τα μαγαζιά τους χρόνια. Δηλαδή, ξέρεις, να σου πω. Υποστηρίζουν μια κατά. Πλέον δεν μπορώ. Μέρα με τη μέρα και ό,τι βγει. Μάλιστα, λεμπάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε πάλι σε λίγο εδώ στον Κίσο 89. Στην παρέα μας είναι δύο εκπρόσωποι της Διοίκησης του Συλλόγου Εστίασης, ο Αντιπρόεδρος Αντώνης Κούτρης και ο Παναγιώτης Κομπογιαννίτης, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Εστίασης Καλαμάτας. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Κίσο 89. Καλεσμένοι στο στούντιο του και σήμερα δύο μέλη της Διοίκησης του Συλλόγου Εστίασης. Εστίασης και αναψυχής είναι, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Εστίασης και αναψυχής, ναι, 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 ναι. Καλαμάτας, ο αντιπρόεδρος ο Αντώνης ο Κούτρης. Μιλάω στον ενικό μαζί τους, για τα παιδιά τα γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ο Παναγιώτης Κομπογιαννίτης, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου. Να πούμε ότι δεν μπόρεσε να έρθει ο κύριος Μαλαπέτσας γιατί απουσίαζε, αλλά πιστεύω ότι θα μας ακούει από κάπου. Λοιπόν, πάμε στο θέμα αυτό τώρα. Πόλεμος γίνεται στην Ουκρανία, έχουν εισβάλει οι Ρώσοι. Άλλος πόλεμος γίνεται εδώ, τον οποίο φαίνεται ότι και οι Ευρωπαίοι γενικότερα, αλλά και η κυβέρνηση συγκεκριμένη, αλλά όχι μόνο η κυβέρνηση, νομίζω ότι ούτε η αντιπολίτευση ασχολείται ιδιαίτερα, Αντώνη, με το τι συμβαίνει. Κοίταξε, σίγουρα γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία και υπάρχουν λόγοι που γίνεται και εκεί. Εμείς ίσως ξέρουμε, ίσως δεν τους ξέρουμε. Ο δικός μας πόλεμος όμως αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι συγκεκριμένος. Είναι οι τεράστιες αυξήσεις στο ρεύμα, στα προϊόντα που αγοράζουμε, στις πρώτες ύλες. Εμείς θέλουμε πράξεις επιτέλους. Είτε είναι, θέλουμε να ξεκινήσουν πρώτα απ' όλα οι βουλευτές εδώ της περιοχής μας, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι, δεν ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, είτε οτιδήποτε. Θέλουμε η περιφέρεια, θέλουμε όλοι να βοηθήσουν ώστε να δούμε κάποια πράγματα στην πράξη. Γιατί με ευχολόγια και με αοριστίες δεν κάνεις τίποτα. Εμείς θέλουμε λοιπόν μείωση του ΦΠΑ, μείωση των δημοτικών τελών, μείωση σε οτιδήποτε μπορεί να υπάρξει. Γιατί ξέρετε, όταν ανεβαίνει το ρεύμα, αν από τα 100 ευρώ πάει στα 200, το ΦΠΑ υπεραυξάνεται μετά. Γιατί το ΦΠΑ είναι ποσοστιαίο. Είναι, όταν η τιμή του ρεύματος έχει αυξηθεί και από τα 100 πάει στα 200, υπερδιπλασιάζεται και το ΦΠΑ. Άρα λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε, να ζητήσουμε μείωση του ΦΠΑ και στο ρεύμα, μείωση και των δημοτικών τελών στο ρεύμα, μείωση του ΦΠΑ στις πωλήσεις τις δικές μας, στα προϊόντα που αγοράζουμε, μείωση του ΦΠΑ στον καφέ που πουλάμε εμείς. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το κράτος εισπράττει διπλά και τρίδιπλά, δεν ξέρω, και εισπράττει τρελά ποσά από το ΦΠΑ εφόσον αυξήθηκαν οι τιμές. Αν μπορεί κάποιος να το πληρώσει, γιατί είναι θέμα. Ναι, ναι. Εντάξει. Άρα λοιπόν, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Τι θα μας προσφέρει λοιπόν το κράτος, ο Δήμος και η Περιφέρεια. Γι' αυτό είναι υπεύθυνοι λοιπόν οι βουλευτές εδώ του τόπου, είναι ο Περιφερειάρχης και το επιτελείο του και ο Δήμος και το δικό του επιτελείο. Εμείς θέλουμε βοήθεια σαν επαγγελματίες, σαν λαός, σε μια κρίσιμη πρέπει να βάλει πλάτη και το κράτος και οι υπηρεσίες του. Διαφορετικά, Παναγιώτη Κομπογιαννίτη, για να βγει ένα ζευγάρι έξω να φάει στο δικό σου εστιατόριο, πόσα χρήματα θέλει, αν δεν γίνει κάτι, δηλαδή θέλω να πω, αν δεν μειωθεί τίποτα και μείνει η κατάσταση όπως είναι.
πόσα χρήματα θα θέλει ένα ζευγάρι για να έρθει σε ένα καλό εστιατόριο όπως είναι το δικό σου το Κάρδαμο. Αυτή τη στιγμή, αν πούμε ότι πλήρωνε ένα χι ποσό, για να δεν μπορώ να πω ακριβώς ένα χι ποσό, ότι να σωστά να καταλάβει ένα 40% πάνω, με 50% πάνω. Και με απορρόφηση κάποια πράγματα έτσι, και με προσωπική δουλειά και με όλα στο κατάστημα το δικό μου. Που κάποιο άλλο μπορεί να μην το έχει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλω να σε γυρίσω λίγο πίσω, να μην το ξεχάσω. Πιθανόν 50 ευρώ να μην φτάνουν για ένα ζευγάρι. Όχι, πιθανόν. Όχι. Άμα θες να φας σε κάποια ιδιαίτερα μαγαζιά που κάνουν κάτι διαφορετικό, μια άλλη πρώτη ύλη, όχι, 50 ευρώ μπορεί να είναι οριακά στο κοστολόγιο. Οριακά. Και εξαρτάται και τι πιάτο θα επιλέξει. Εντάξει, αυτό είναι γεγονός. Ήθελα να σου πω μόνο συγγνώμη, να σε γυρίσω. Μου είπες ότι ξεκινάει η τουριστική σεζόν. Τουριστική σεζόν σημαίνει ανάπτυξη σε μια περιοχή. Θεωρείς εσύ με αυτά που βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη? Όχι. Και σεζόν να έχουμε, όχι. Θα πάμε σε δύο κατηγορίες. Κάποιος δεν θα πληρώνεται. Κάποιος δεν θα πληρώνεται. Τι εννοώ με αυτό? Ότι δεν μπορεί ένα μαγαζί να τα απεξέλθει όλα αυτά τα έξοδα πλέον. Εάν δεν κάνει κάποιες κινήσεις, όπως είπε και ο συνάδελφος πριν, κάποιες βασικές κινήσεις στο κράτος. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα στο Θεό και να δεις να σου πληρώσει και εγώ ΦΠΑ. Δεν βγαίνει, φίλε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και μαγαζιά που ήταν σωστά απέναντι στο κράτος θα τα δεις να είναι και 3 και 4 και 5 και 6 μήνες μέσα. Και πάμε σε ένα φαύλο κύκλο μετά οικονομικό. Okay. Αντώνη Κούτρη, πιστεύεις ότι θα κλείσουν επιχειρήσεις? Όχι, θα κλείσουν, έχουν κλείσει ήδη. Κλείνουν επιχειρήσεις κάθε μέρα. Επειδή τα λένε. Και ναι, αυτά δεν τα βλέπεις ειδήσεις σίγουρα. Κλείνουν επιχειρήσεις κάθε μέρα. Έχουμε συναδέρφους που είχαν να δουλέψουν πόσο καιρό και στην ουσία ήταν άνεργοι. Και τώρα, ξέρετε, δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις. Υπάρχει κοινωνική αποτύπωση όλου αυτού. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 60 χρονών, 50, και να πρέπει να βγουν στην αγορά να δουλέψουν από την αρχή, από τη στιγμή που το επάγγελμά τους έχει αρχίσει και δεν υπάρχει, δεν υφίσταται το επάγγελμά τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έρθουμε σε πολύ δύσκολα χρόνια. Θα έρθουν μπροστά μας, θα έρθει πραγματική πείνα μπροστά μας και θα δούμε και άσχημες καταστάσεις για μένα. Αν δεν κάνουν κίνηση να βοηθήσουν αυτοί που πρέπει να βοηθήσουν. Και δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ζητάμε να επιβιώσουμε έτσι. Μιλάμε για την πραγματικότητα και ζητάμε. Εμείς έχουμε βάλει ήδη πλάτη. Τα δύο χρόνια εδώ του κορονοϊού έχουμε βάλει πλάτη. Στα χρόνια πώς τα λέμε εκεί, τα μνημόνια, πάλι έχουμε βάλει πλάτη. Λοιπόν, δεν μπορεί να βάζει πλάτη συνέχεια ο κόσμος, ο λαός και ο τελευταίος εργαζόμενος που υπάρχει στη χώρα. Και με ένα επίδομα να το ξεγελάς. Πρέπει να βάλει πλάτη να βάλουν όλοι. Όλοι. Οι κυβερνήσεις, οι αντιπολιτεύσεις, όλοι να βάλουν πλάτη. Άρα, Παναγιώτη, είναι αυτονόητο ότι ένας υπάλληλος δικό σου με τα χρήματα που παίρνει σήμερα δεν μπορεί να ζήσει, έτσι δεν είναι? Όχι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λίγο αυτό, πιο κοντά στο μικρόφωνο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και αυτό θα φανεί σιγά σιγά, αυτό που λέει και ο Αντώνης, θα αρχίσει να φαίνεται στην κοινωνία μας. Σε 15-20 μέρες και μακάρι να μην έχει διάρκεια. Όλα αυτά δεν φαίνονται άμεσα. Με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε, που λέει και ο Αντώνης. Όχι ποιος έχει δίκιο. Εντάξει, γίνεται ένας πόλεμος, δυστυχώς υπάρχουν οι άμαχοι, κανείς δεν θέλει τον πόλεμο, αλλά ας δούμε τον πόλεμο που έρχεται εδώ. Που τον έχουμε ήδη 2 χρόνια και έρχεται ακόμα διαφορετικό είδος μάλλον πολέμου. Που θα τον βιώσουμε και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Γιατί μιλήσατε πριν για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δεν προβάλλουν την πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει. Για παράδειγμα, στο δικό σας κλάδο, γιατί πιστεύετε το κάνουν αυτό? Γιατί δεν βγαίνουν οι ρεπόρτερ στον δρόμο να αφουγκραστούν αυτό που πραγματικά συμβαίνει? Αυτά που λέμε τώρα εμείς εδώ στο στούντιο του Kiss. Μην μπερδεύεσαι, γιατί την επόμενη μέρα ο δημοσιογράφος ήταν άνεργος. Εγώ ξέρω δημοσιογράφο, τον έχω εγώ πελάτη χρόνια και μας λέει ότι δεν μπορεί να πει κάτι πέρα από αυτό που του δίνουν. Και δεν θα πω σε ποιο κανάλι είναι, μεγάλο κανάλι στην Ελλάδα, αφού μας το λένε σε κατάμουτρα, ότι δίνουμε επιδότηση στα κανάλια εν μέσω κορονοϊού. Άρα λοιπόν τα κανάλια είναι εξαρτώμενα εξ αρχής. Άρα η είδηση είναι υποκειμενική. Οπότε ο κόσμος, ο απλός κόσμος, ο αγνός κόσμος που δεν ξέρει, βλέπει τις ειδήσεις, πάντα πίστευε σε μια σωστή κυβέρνηση, πάντα πίστευε σε ένα δίκαιο κράτος. Οπότε σου λέει, έτσι είναι, για να το λέει ο υπουργός. Ποιος υπουργός? Ο υπουργός πετάει κάτι εκεί για να το πετάξει. Ποια είναι η πραγματικότητα? Και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στον πάτο. Όποιος θέλει ας το καταλάβει.
Και πρέπει, ακόμα και τον καιρό τώρα το χρησιμοποιούν, ωραία, θα κάνει κρύο μεθαύριο. Και τι έγινε, λέει. Ο Φίλιππος, λέει. Ποιος είναι ο Φίλιππος, ρε παιδιά? Τι είμαστε, Αμερικανάκια? Αυτή, δηλαδή, θα κάνει κρύο μεθαύριο, θα κλείσει τον κόσμο μέσα στα σπίτια. Άρα πιστεύεις ότι τα μεγάλα site και τα πανελλήνιας εμβέλειας κανάλια κυρίως αποπροσανατολίζουν τον κόσμο και τον έχουν σε μια άλλη κατάσταση? Ναι. Ένας κόσμος που δεν θέλει και πολύ, είναι έτοιμος. Σε μια εντατική διαφορετική. Ένας κόσμος που το ψάχνει πολλές φορές έτσι. Δηλαδή θέλουμε το κακό το θέμα και να τρομάξουμε. Εδώ, Θοδωρή, κοντέψαμε να χωριστούμε η Ελλάδα σε ανεμβολίας και εμβολιασμένη. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Συγγνώμη, Αντιπρόεδρε. Αν είναι δυνατόν. Και πάνω σε αυτό που λέει ο Αντωνής, θα ήθελα να πω κάτι ότι με συναχωρεί και με θλίβει πολλές φορές ότι διαβάζω κάποια από ένα κομμάτι του κόσμου, της κοινωνίας, που τα βάζει με εμάς, ότι είμαστε καλά να πάθουμε, γιατί κάνουμε τη δουλειά της κυβέρνησης. Πρέπει να καταλάβουν, για να μην πούμε καν στο χωρισμό, ότι εμείς ποτέ δεν πήραμε θέση. Ποτέ, μιας και το έδειξε το θέμα αυτό. Ποτέ. Και τα έχουμε ξαναπεί οι δυο μας εδώ. Ναι, αλλά εγώ γνωρίζω... ζούμε σε ένα κράτος οργανωμένο, θέλω να πιστεύω. Βγαίνει μια αναποφάση. Τι κάνουμε. Εγώ γνωρίζω και όπως ξέρει και ο Αντώνης, έχω δουλέψει σε μεγάλο κανάλι των Αθηνών και γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται. Απλά ως δημοσιογράφος οφείλω να σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις για να μπορεί να ακούσει και ο απλός ο κόσμος. Όχι, εννοείται. Δεν... τι συμβαίνει. Εγώ με αφορμή την ερώτηση και αυτό που είπε ο Αντώνης, ότι χωριστήκαμε κάποιο στρατόπεδο, επειδή το βιώνω σε αυτά που διαβάζω πολλές φορές και σου λέω με συναχωρεί. Γιατί εγώ ποτέ δεν πήρα θέση. Σέβομαι την κάθε άποψη. Εμείς θέλαμε όλους. Αλλά πρέπει να δουλέψουμε όλους και εμείς. Θέλαμε πελάτες. Ναι. Εννοείται, θέλουμε όλους. Δηλαδή δεν είναι ωραία έκφραση, καλά να πάθετε και εσύ. Μα δεν κάναμε. Δεν ήμασταν ποτέ υποχείριο της κυβέρνησης. Να δουλέψουμε θέλαμε, γιατί δεν μας βοήθαγε κανείς. Έπρεπε κάποια στιγμή να δουλέψουμε. Και όταν είσαι, ξαναλέω, σε ένα υποτίθεται οργανωμένο και νοήμων κράτος και βγαίνει μια αποφάση, δεν πάει πας κόντρα, πώς θα γίνει? Δεν είναι δικιά μας επιλογή να χωριστεί ο κόσμος. Και είναι στα αιτήματα που ζητάμε τώρα, ότι τελείωσε το παραμυθάκι αυτό. Άστα τα. Ήδη υπάρχουν προβλήματα. Ας τον κόσμο να βγει. Ας τον κόσμο να βγει. Το διαχωρισμό. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και τι θα γίνει με όλα αυτά τα χρέη που συσσωρεύονται, γιατί είναι. Πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι ειδικά τώρα το χειμώνα αυτές. Αυτά τα υψηλά τιμολόγια της ΔΕΗ ειδικά δεν μπορούν να πληρωθούν. Αν δεν δουλεύει κάποιο μαγαζί να είναι κάθε μέρα γεμάτο, ας πούμε. Η Ελλάδα πλέον δεν είναι η Ελλάδα που γνωρίζαμε πριν δεκαετίες. Η Ελλάδα είναι ένα Σάββατο, μια Παρασκευή ίσως. Ναι. Κοιτάξτε. Πώς μαζεύονται αυτά τα χρήματα? Πώς συγκεντρώνονται αυτά τα χρήματα? Έχουμε περάσει μνημόνια σαν επιχειρηματίες. Έχουμε περάσει κορονοϊούς, πώς τα λέμε αυτά. Έχουμε περάσει τώρα, περνάμε ενεργειακή κρίση. Στο τέλος λοιπόν κάτι πρέπει να κάνει και το κράτος. Κάτι δηλαδή θα πρέπει να κάνει ένα κούρεμα, θα πρέπει να κάνει ένα... Έχουν συσσωρευτεί χρέη σε όλες τις επιχειρήσεις. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα. Και η πιο τίμια και σωστή και νοικοκυρεμένη επιχείρηση έχει αρχίσει και χρωστάει. Ναι. Άρα λοιπόν... Ναι, δεν έχουμε να κάνουμε στο Σύλλογο Εστίασης και Αναψυχής μόνο με επιχειρήσεις που είναι κερδοφόρες, έχουμε να κάνουμε και με επιχειρήσεις στις οποίες έχουν συσσωρευτεί χρέη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εννοείται. Και όχι μόνο οι επιχειρήσεις εστίασης και του εμπορίου και πάρα πολλές. Στο 90%, για να μην είμαι και περιβολικός και από παραπάνω, 90% άλλες φορές... Γιατί εσείς έρχονται, νομίζω, συνάδελφοί σας και σας παρουσιάζουν τα προβλήματά τους, έτσι δεν είναι? Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Εγώ νομίζω ότι θα έρθει η στιγμή που θα βρεθεί η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση θα είναι, δεν ξέρω τότε, που θα κάνει ένα γενναίο κούρεμα και θα πει πάμε από την αρχή, restart. Αλλιώς η οικονομία δεν σηκώνεται. Ναι, δεν βγαίνει. Θα φτάσουμε, δηλαδή φτάσαμε, εγώ νομίζω, στο τέρμα. Έχουμε φτάσει στο τέρμα. Είμαστε στον πάτο, κατά τη γνώμη μου. Απλά δεν φαίνονται ακόμα τα αποτελέσματα. Και θεωρώ, συμφωνώ σε αυτά που λέει ο Αντώνης, και πάνω σε αυτό θα πω ότι κάθε μέρα που χάνουμε πλέον, που δεν γίνεται κάτι. Είναι μήνας, μη σου πω, δίμηνο πίσω. Δηλαδή, κάθε μέρα περνάει και δεν παίρνουμε μια απόφαση να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Η ζημιά θα θέλει 2 μήνες για να ξαναγυρίσει. Εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση. Και πρέπει να πω ότι σας τιμά ιδιαίτερα η θέση που παίρνετε, γιατί και οι δύο έχετε, και ο Αντώνης ειδικότερα, έχει μια τεράστια εμπειρία στο χώρο της εστίασης. Και έχει μία από τις πιο πετυχημένες κατά διαστήματα επιχειρήσεις στην περιοχή εδώ. Πόσα χρόνια είσαι, Αντώνη? Είμαι από το 97. 97. 25 χρόνια. Πώς περνάτε? Και γι' αυτό είμαστε και σήμερα εδώ και οι δύο, για να δει ο κόσμος είναι γενικό το φαινόμενο. Εσύ επίσης έχεις μία επιχείρηση, όχι από το 97,
πιο... 11 χρόνια, 11-12 χρόνια. 11 χρόνια που θεωρείς και εσύ. Ναι, σε άλλο κομμάτι ότι κάτι έχουμε καταφέρει. Ναι. Έχετε καταφέρει. Λοιπόν, παρόλα αυτά είστε σκληροί και δηλαδή ειλικρινείς στο να περιγράφετε αυτό που σημαίνει. Θα μπορούσατε να πείτε, okay, θα έρθει το καλοκαίρι τώρα, το ακτή θα γεμίσει κόσμο, αυτά μια χαρά, θα πάρω τα λεφτά. Περάσανε και δύο μέρες, δουλέψαμε και. Ναι. Δεν αλλάζει τίποτα. Και... Το ακτή γεμίζει, το βλέπεις, βλέπει ένας που δεν ξέρει να είναι καλά ο κόσμος, είναι λογικό να μην ξέρει. Βλέπει το μαγαζί κόσμο γεμάτο και σου λέει λεφτά. Τα λεφτά, μιλάμε για υπερφορολόγηση, μιλάμε για τώρα για τρομερά πράγματα. Μιλάμε, αν συγκριθούμε με άλλα κράτη, στο τέλος θα βάλουμε τα κλάματα. Το θέμα είναι, αφού φτάσαμε που φτάσαμε ως εδώ, τουλάχιστον την ίστατη ώρα να αρχίσουν να παίρνουν τις ευθύνες τους η κυβέρνηση, η πολιτική του τόπου μας, εδώ ο Δήμος, η περιφέρεια, οι βουλευτές μας, όλοι σιγά σιγά να αρχίζουν να καταλαβαίνουν πού έχουμε φτάσει. Γιατί ίσως δεν το έχουν καταλάβει. Και ας αναλάβει ο καθένας ευθύνες του μετά, έτσι. Δηλαδή πλέον δεν μπορούμε να πούμε τα αυτονόητα. Όταν κάτι δεν το βλέπεις, ας αναλάβεις ευθύνες σου μεθαύριο, όποιος και να είσαι. Με ποιο τρόπο όμως θα το καταλάβουν από τη στιγμή που η εικόνα που παρουσιάζεται είναι τελείως διαφορετική από την πραγματικότητα. Ο τρόπος που εσείς κάνατε μια συγκέντρωση, κάνατε πρόσφατα μία και το συζητήσαμε και πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, κάνατε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία της Καλαμάτας. Δεν είχε μεγάλη συμμετοχή. Καθόλου. Δεν είχε. Να μιλήσω. Η πρώτη διαμαρτυρία που κάναμε ήταν το Empty Chairs. Μεγάλη συμμετοχή. Όλοι οι συναδέρφοι ήταν εκεί, σωστά κτλ. Η δεύτερη διαμαρτυρία ήταν με το κλείσιμο των καταστημάτων μας. Αυτό ήταν, τράνταγμα κανονικό. Λοιπόν, όταν ο κόσμος, ο συνάδελφος βλέπει ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση. Στην τρίτη τέτοια πια συμβολική ήταν βέβαια, έτσι με κεριά βγήκαμε, δεν είναι κάτι, δεν κάναμε κάτι συγκεκριμένο. Αρχίζει και απογοητεύεται. Και εκεί είναι το θέμα, ότι ο βουλευτής για να καταλάβει τι γίνεται πρέπει να βγει έξω, να ακούσει τον παλμό της κοινωνίας, του νοικοκυριού και του... Όχι να είναι σε ένα γυάλινο κλουβί και σε ένα γυάλινο κόσμο. Μου είπε κάποιος όμως, και νομίζω ότι μπορεί να έχει και δίκιο εν μέρη, ότι του λέω γιατί δεν γίνεται μια έτσι μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία. Οι αγρότες κάνανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Μιλάς τώρα για ένα κλάδο ο οποίος είναι οργανωμένος από το 1960. Ναι, ωραία. Και εδώ ακόμα προσπαθούμε μεταξύ μας να συνοηθούμε. Οι αγρότες κάνανε και μάλιστα οι αγρότες ζήτησαν να έρθουν όλοι πίσω από τους αγρότες. Δηλαδή δεν είναι ότι μπαίνουμε εμείς μπροστά, ελάτε όλοι, νοικοκυριά, σύλλογος εστίασης, όλοι που διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Θοδωρή, συγγνώμη, σε διακόπτω. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, με πολιτισμένους, με βουλευτές, με μορφωμένους ανθρώπους, με σπουδές, με πανεπιστήμια. Οι δράσεις δικές μας είναι σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη τέτοια. Θέλετε να βγούμε να πάρουμε τα όπλα και να ρίξουμε την κυβέρνηση? Όχι, δεν θέλουμε. Εμείς δεν το κάνουμε. Εμείς θέλουμε να μας καταλάβουν με το λόγο. Και αυτό θα τους τιμούσε. Αν είναι να πάρουμε και εμείς τα τρακτέρ, να ανέβουμε στην πλατεία, καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι, αφού έχουν δει ότι δεν γίνεται αλλιώς. Εμείς λοιπόν θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να καταλάβουν με το λόγο, να καταλάβουν πού είναι τα πράγματα. Αν στο τέλος δεν καταλάβουμε το λόγο, δεν ξέρω και εγώ πού θα φτάσουμε. Σε ό,τι αφορά τη διαμαρτυρία που μπορεί να κάνει, τη μαζική διαμαρτυρία που χρειάζεται σύμφωνα με αυτά που λέτε για να καταλάβει η κυβέρνηση ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, μου είπε κάποιος, αυτό που ήθελα να πω πριν, ότι Θοδωρή, τι διαμαρτυρία να κάνω? Εγώ ξυπνάω το πρωί και δεν ξέρω από πού να στρίψω. Έχω τρία παιδιά μικρά, πρέπει να τα ταΐσω. Έχω ενίκια, έχω ρεύματα. Έχω στο μυαλό μου, χρωστάω δόσεις από εδώ, δόσεις από εκεί. Πώς να αντέξω, πώς εγώ να βρω την ψυχολογία να ενσωματωθώ σε μια ομάδα και να μπορώ να διαμαρτυρηθώ για να με ακούσει κάποιος. Πάνω σε αυτό να απαντήσω, αν θέλεις πρώτα εγώ. Ο Αντώνης δεν έχει προβλήματα, εγώ δεν έχω προβλήματα. Βεβαίως. Σπίτι μου. Τότε άμα είναι έτσι, ας πάει το καράβι και ας πέσει πάνω στα βράχια. Σεβαστό, το ακούω, αλλά όλοι έχουμε προβλήματα. Το να περάσει 10 λεπτά από εκεί, ακόμα και η μητέρα μου από το σπίτι, να δείχνει μια συμπαράσταση, δεν νομίζω ότι θα έρθει καταστροφή.
Μην ακούω. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί είναι δικαιολογίες οι οποίες μάλλον δεν θέλουμε να σπάσουμε τα αυγά, θα έλεγα. Να πούμε και με την ευκαιρία, αφού είναι και ζωντανή εκπομπή, ότι πριν από λίγο εμφανίστηκαν και οι πρώτοι Ουκρανοί στην Καλαμάτα. Άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τον πόλεμο για να ζήσουν σε μια άλλη χώρα και να επιβιώσουν. Να το πούμε αυτό, πριν από λίγο εμφανίστηκαν και οι πρώτοι Ουκρανοί, δεκάδες θα πω. Ας ευχηθούμε να είναι από εδώ και πέρα τουλάχιστον η ζωή τους όσο γίνεται καλύτερα, στους ανθρώπους που έχουν περάσει ήδη πολλά. Και εντάξει, να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε, γιατί πάνω απ' όλα η ανθρωπιστική βοήθεια είναι το τελευταίο που πρέπει να χαθεί, αν θέλουμε να λέγομαστε κοινωνία και άνθρωποι, έτσι. Κάτι τελείως διαφορετικό. Ωραία. Και πού καταλήγουμε έτσι για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά. Αντώνη, και δύο θα έχετε έτσι μία τελευταία θέση. Καταλήγουμε ότι πρέπει αυτά που είπαμε, που ζητήσαμε, να γίνουν μειώσεις στα ΦΠΑ, στα δημοτικά τέλη, σε ό,τι γίνεται, να απορροφήσει και η κεντρική διοίκηση και η περιφερειακή διοίκηση κάποια από αυτά που πέσανε στις πλάτες μας και στις πλάτες των νοικοκυριών, και για τα νοικοκυριά μιλάμε εμείς, και ώστε να γίνει το πρώτο βήμα για να ψηλωσωθεί έστω προσωρινά το καλοκαίρι και δεν ξέρω τι. Τώρα από εκεί πέρα... Α, πάμε για να σωθεί το καλοκαίρι απλά. Να σωθεί όσον αφορά τα νούμερα, έτσι. Ναι. Μπορεί η Μεσσηνία να είναι γεμάτη και θα είναι γεμάτη και το μαγαζί μου θα είναι γεμάτο. Όσον αφορά τα νούμερα όμως, δεν θα σωθεί η Μεσσηνία, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλει πλάτη το κράτος, να βάλει πλάτη ο Δήμος, να βάλει περιφέρεια για να μπορέσει να επιβιώσει τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Παναγιώτη, εσύ. Πάνω στο ίδιο θα απαντήσω και εγώ, ότι θέλουμε μια ουσιαστική βοήθεια, πραγματική αυτή τη φορά, όχι αυτά που λέμε 2-3 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα είναι με τη μορφή επιδόματος, που καλύτερα να μην είναι με τη μορφή επιδόματος, γιατί τα επιδόματα είδαμε ότι τα παίρνουν λίγοι. Είναι για πολλούς, αλλά τα παίρνουν λίγοι. Οκ, να μιλάμε πώς έχουν τα πράγματα. Ας είναι, ας κάτσει από κάτω, επειδή ξεκινάει και η σεζόν, να μπορέσουμε να κερδίσουμε όλοι, και ο επιχειρηματίας, αλλά και το κράτος. Ναι, να πω ότι υπάρχουν διάφορα προγράμματα στα οποία μπορεί κάποιος να τα εκμεταλλευτεί, αλλά όταν οι 9 στους 10, όπως είπατε εσείς πριν, χρωστούν, δεν έχουν ασφαλιστική ή φορολογική ενημερώτηση, δεν μπορούν να τα πάρουν. Αντώνη, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Είναι σαν να δίνεις κάτι δώρο και να το έχεις φτιάξει έτσι ώστε να μην μπορεί να το πάρει άλλος. Άρα τώρα λοιπόν δεν το δίνεις ποτέ. Άρα κάποιον κοροϊδεύεις. Κάποιοι μας κοροϊδεύουν. Ναι, να βγεις και να πεις κάτι. Έχουμε αυτό το πρόβλημα για 5, 6, 7 μήνες. Συνενέργεια. Η εστίαση ξεκινάει, δουλεύει. Είναι τουριστική περιοχή. Θα βγάλουμε λεφτά σαν κράτος. Ας κάνουμε ένα πλαίσιο για 6 μήνες. Εγώ δεν σου λέω για 10 χρόνια. Ότι ξέρεις, έχεις αυτό το ΦΠΑ. Σου είπα, δεν θέλω αυτό το ΦΠΑ. Αυτές τις χρεώσεις. Μπες, δούλεψε. Εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή. Μιλάμε τώρα. Ακούστε να δείτε τώρα. Εμείς σεβόμαστε και την προσπάθεια που κάνει, ας πούμε, ο Δήμος εδώ, ο Καλαμάτας, και σίγουρα και ο Δήμος Δυτικής Μάνης, που είναι ο κοντινός τέλος πάντων. Σεβόμαστε πάντα. Αλλά πρέπει να το δουν πραγματικά. Ας πούμε, τώρα υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα. Ας πούμε, ο Αιγιαλός. Γιατί ο Αιγιαλός χρεώνεται τόσο ψηλά σε αυτές τις εποχές? Να μειωθεί κι άλλο. Τα έργα που γίνονται κάτω να γίνει προς... Καταλαβαίνω ότι υπάρχει σίγουρα γραφειοκρατική δομή τραγική. Να γίνει κάτι, να τελειώσουν γρήγορα. Ήδη είναι σε η παραλία η κεντρική μας, εδώ στο λιμάνι, εκεί που γίνονται τα έργα. Είναι, γι' αυτό είναι τουριστική περίοδο. Είναι κεντρική περίοδος. Είναι η δυνατή τους περίοδος για να δουλέψουν. Και ήδη έχουμε έργα εκεί. Τι γίνεται εκεί πέρα? Γιατί δεν έχει προχωρήσει το έργο? Να παραβούμε και νόμους αν να τελειώσει αυτό το έργο. Αντώνη, μιλάμε. Αυτή είναι... Η άνοιξη είναι η σημαντικότερη περίοδος αυτών των καταστημάτων. Γιατί είμαστε εμείς και περιμένουμε τώρα να μπει ένα τουβλάκι? Εγώ έχω καταστραφεί. Είχα φτιάξει κάποτε στη Σάντοβα. Είχα κάνει επέκταση του μαγαζιού και για 3 χρόνια κάνανε έργα για να γίνει ο βιολογικός, να ενωθούμε με το βιολογικό. 3 χρόνια καταστράφηκα. Επενδύσεις δικές μου, δεν παίρνα για αυτοκίνητο. Δουλεύαμε το χειμώνα, δεν παίρνα για αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα να πέρασω αυτοκίνητο. 3 χρόνια και δεν έχω συνδεθεί ακόμα. Ακόμα δεν έχω συνδεθεί. Πληρώνω το βόθρο μου. Άρα λοιπόν οι ευθύνες είναι σοβαρές και μεγάλες. Να τελειώσει το έργο, μιλάμε για απλά πράγματα, να τελειώσει το έργο με οποιοδήποτε τρόπο και κόστος. Να τελειώσει, να δουλέψει στα μαγαζιά της παραλίας. Να μειωθούν τα τέλη του Αιγιαλού. Το λιμενικό, ο Δήμος, να κάνουν μια προσπάθεια παραπάνω. Όλοι να βάλουν πλάτη. Όλοι.
Και στο τέλος θα βγούμε πιο κερδισμένοι όλοι, θα δούμε. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει οι δυο μας εδώ. Έχετε και μια αυστηρή αστυνόμευση με ό,τι συμβαίνει, γιατί εκείνο, τα μέτρα, το ένα. Κοιτάξτε, η μουσική, τα καταστήματά μας, μόνο τα SWAT δεν έχουν κατέβει. Δηλαδή, δεν ξέρουμε από ποιοι μας. Δηλαδή, θα έρθει το υγειονομικό. Βγήκε μια καινούρια υπηρεσία που μετράει τις αποστάσεις. Η αστυνομία. Που όλοι αυτοί δεν φταίνε, έτσι. Τους λένε πηγαίνετε. Βέβαια, θα πάνε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε από πού να φυλαχτούμε. Έχουμε υπερφορολόγηση στα πάντα. Φορολόγησα με σωστά. Φορολόγησα με όσο πρέπει. Και άμα δεις μετά ότι εγώ δεν χτυπάω, αποδείξει οτιδήποτε, έλα και κάνε μου ό,τι θέλεις. Αλλά φορολόγησα με σωστά. Τι λέγαμε πριν δύο χρόνια. Για να μπορώ να ζήσω. Και βλέπεις ότι είναι η ίδια αντίληψη και του συναδέλφου που έχει άλλο είδος μαγάζι. Φορολόγησα με σωστά. Και αν δεις είναι παραβάσει, κλείσε με. Αλλά και αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Και για να μην σε κουράζω, πριν δύο χρόνια τα λέγαμε. Στα 100 ευρώ, διαφορά, στα 100 ευρώ, μια επιχείρηση τώρα, Θοδωρή, όταν έχει πληρώσει τα πάντα, δηλαδή για να, στα 100 ευρώ που εισπράττει, είναι να δίνει 118. Το καταλαβαίνεις. Τόσο απλά. Τόσο απλό είναι το νούμερο. Στα 100 ευρώ που εισπράττει μια επιχείρηση, αν είναι καθόλου ανώμημη, θα δώσει 118. Αν είναι δυνατόν. Υπολογισμένο. Υπολογισμένο. Με έρευνες. Υπολογισμένο. Πώς θα βγει μια επιχείρηση. Μετά δεν θα χτυπήσει μια απόδειξη για να επιβιώσει. Είναι αυτό που σου είπα πριν από λίγο, ότι η σεζόν έρχεται, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Και τώρα η σεζόν. Μετά βάζεις τις κοινωνικές ομάδες απέναντι. Δείχνεις τη Μύκονο. Όχι, μην δείχνεις τη Μύκονο. Και τη Σαντορίνη. Και τη Σαντορίνη. Δείξε εδώ ένα το τελευταίο μαγαζί που πληρώνει και δεν ξέρει πού να πρωτοπληρώσει. Μην μου δείχνεις το top, τα 10 μόνο μαγαζιά. Και για να σου πω σε κατάσταση έχουμε φτάσει, που σου το έχετε βιώσει. Έρχεται παρέα και σου λέει: μου κόψει τίποτα να τα βρούμε μεταξύ μας. Καλά, δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα είναι. Λες και είμαστε 1930. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει μια σωστή φορολογία. Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες με τηλεόραση τη μία απέναντι στην άλλη. Γιατί και μια οικογένεια. Και σε κοιτάει καχύποπτα. Γιατί το είπε εσύ ειδήσει. Ναι. Τι είπε εσύ ειδήσει. Και όπως είπε κάποτε ο υπουργός, ότι να του δώσουμε τα κλειδιά πάνω στο καλαμπούρι, και εμείς του λέμε τώρα από τη θέση μας να στείλει κάποιον της κυβέρνησης. Τόσοι έχουν διοριστεί. Να μπει στα μαγαζιά μια εβδομάδα, να δουν τα μαγαζιά πώς δουλεύουν. Και μετά βγες να κάνεις. Και όταν εμείς κάποτε παρουσιάσαμε τη μελέτη πώς δουλεύουν τα μαγαζιά μας σε ένα αντίστοιχο κόμμα κυβερνητικό, πέσανε από τα σύννεφα. Και τα είχαμε ξαναπεί εδώ, το θυμάσαι. Και πώς θα υπάρξει τουριστική ανάπτυξη από τη στιγμή που δεν μπορεί ο επιχειρηματίας να επενδύσει στην επιχείρησή του, να τη φέρει σε αυτό το επίπεδο, ώστε ο επισκέπτης της πόλης ή ο ξένος ή αυτός που έχει και χρήματα να μπορεί να απολαύσει τις ομορφιές της Ελλάδος μαζί με το φαγητό του, με το ποτό του, με τη διασκέδαση ή οτιδήποτε. Πώς θα προχωρήσει η τουριστική ανάπτυξη όταν αυτό που είπε ο αντιπρόεδρος Αντώνης Κούτρης πριν, ότι με 100 ευρώ εισπράξη δίνει πίσω 118, δηλαδή δεν κερδίζει, χάνει κιόλας. Με ένα δίκαιο κράτος, από εκεί ξεκινάνε όλα. Με ένα δίκαιο κράτος, ο Έλληνας έχει αποδείξει όταν πηγαίνει σε ένα δίκαιο κράτος, εγώ είχα τον πατέρα μου μετανάστη στον Καναδά, ότι αποδίδει τα μέγιστα. Έτσι. Σε ένα δίκαιο κράτος λοιπόν, πώς γίνεται ο Έλληνας στη Γερμανία, στον Καναδά ή οπουδήποτε, στην εστίαση, να σας πω, στη δικιά μας δουλειά, να αποδίδει τα μέγιστα και να κάνει περιουσίες και να φτιάχνει τα καλύτερα, δεν ξέρω εγώ, εστιατόρια, ρέστοραν, μπαρς ή οτιδήποτε. Και στην ίδια τη χώρα να μην μπορεί να αποδώσει. Άρα λοιπόν, ώρα ξεκινάνε από το κεφάλι. Το κεφάλι πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσει κάποιο άλλο. Όχι, πάνω σε αυτό να προσθέσω ότι το έχουμε ξαναπεί, ότι να αποφασίσει τι θέλει δίπλα του. Όπως είπε και πριν ο Αντώνης, ειδικά για την γαστρονομία που είναι το κομμάτι το δικό μου, πρέπει να βοηθήσει τη μέση επιχείρηση. Την ελληνική ταβέρνα. Αν θες να μιλάμε για τουρισμό Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, ξαναμιλάω για γαστρονομία. Okay, θα προστατεύσει αυτό για να προχωρήσουμε. Και θα δεις τα αποτελέσματα σε 5-6 χρόνια. Έχετε και τα ενίκια, έχετε. Τα ενίκια που τα επιδοτούσε κάποτε και οι άνθρωποι δεν είχαν πάρει ένα ευρώ. Και μας πήραν τηλέφωνο και μας λέγανε τι θα γίνει, ρε παιδιά. Εδώ έχουμε πόσους έμεσους φόρους. Πληρώνουμε για τη μουσική σε δύο τέτοια, το ξέρεις εδώ. Όπως εδώ, όπως ναι. Γιατί να πληρώσουμε σε δύο. Κάναμε κουβέντα μαζί τους και τους λέμε: κάντε με ένα φορέα, ναι, να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Και να πληρώνουμε για κάτι ανάλογο. Δεν μπορεί το ρέστοραν, ένα ρέστοραν που παίζει ίσα από μουσική, να πληρώσει με ένα κλαμπ το ίδιο. Δηλαδή, ό,τι θέλουν να κάνουν. Δηλαδή, υπάρχει μια αναρχία στη φορολογία και στα καταστήματα. Και φτάνουν σημεία και δεν παίζω καθόλου μουσική. Ψηφίζονται νόμοι και τους μαθαίνουν. Αυτό μου έλεγε ένας λογιστής, ότι μου λέει: σήμερα ήρθες και με ρώτησες αυτό.
Την άλλη μέρα δεν ισχύει. Αν έρθεις, μου λέει, σε μια εβδομάδα, μπορεί να μην ισχύουν τα μισά από αυτά που με ρώτησες. Να έχει ψηφιστεί κάτι άλλο. Έτσι. Άρα λοιπόν, πώς θα γίνουν επενδύσεις σε ένα κράτος που αλλάζει συνέχεια τους νόμους και δεν είναι, δεν είναι σταθερό και δίκαιο. Και φιλικό, μέσα στο μικρομεσαίο. Άρα λοιπόν, οι επενδύσεις δύσκολα θα έρθουν. Δύσκολα θα έρθουν και από τους ξένους δηλαδή. Όχι, εκτός και αν έρθουν αντιπρόεδροι από μεγάλα φάουτ που ίσως να γίνονται και γι' αυτό η κατάσταση. Να τελειώσει η μικρή και να έρθει ο μεγάλος. Δεν ξέρω. Μακάρι να μην βγω. Φάουτ έχουν έδρα έξω. Δεν έχουν αυτό έδρα, λέω. Δεν φορολογούνται εδώ. Εμάς, δεν ξέρω. Άρα λοιπόν αυτό δεν μιλάμε για τέτοιες επενδύσεις. Μήπως δουλεύει. Έτσι. Αυτό. Χαίρομαι πολύ. Μήπως δουλεύει το σύστημα για όλο αυτό. Στο εμπορικό κομμάτι. Γιατί αν κρίνουμε και από την ενέργεια, είναι λίγο η κατάσταση. Στο εμπόριο. Ήδη συμβαίνει αυτό. Πες τα και να μην τα λέω και γίνομαι κακός, γιατί μου λένε ότι λέω και πράγματα που και γίνομαι κακός πολλές φορές. Στο εμπόριο ήδη συμβαίνει αυτό. Ήδη μεγάλα. Γιατί πόσο δύσκολο θα είναι, Θεοδωρή, να κατέβαλες και να ανοίξει τρία κάρτα μου μαζί. Ναι, βέβαια. Και να εξυπηρετεί άλλους σκοπούς πίσω από το κάρτα μου. Έλα τώρα, αυτά τα ξέρουμε. Δυστυχώς. Και τα βλέπουμε να γίνονται και να οδηγούμεθα εκεί και λες, δεν τα βλέπει κανένας άλλος. Ή μήπως το σύστημα συμφέρει να γίνει έτσι κατάσταση. Γι' αυτό εγώ τόνισα πριν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτά. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς είμαστε πολύ επιθετικοί, αλλά πρέπει ο κόσμος να ακούει την πραγματικότητα. Και ευτυχώς μας έδωσε εσύ και εδώ το βήμα για να πούμε και δύο πράγματα, γιατί μας έχει και ο κόσμος να καταλάβει και εμείς ποια είναι η πλευρά μας η κανονική. Γιατί μας έχουν πλάσει αλλιώς στο μυαλό τους. Και είναι και λογικό με τόσα που ακούνε δεξιά και αριστερά από τα μίντια κτλ. Είστε παύλουτοι. Εντάξει, αυτό είναι η άποψη του καθενός. Σεβάστε όπως θέλει ο καθένας. Είμαστε παύλουτοι γιατί ζούμε σε πολύ ωραίο μέρος. Εμείς, αυτό... εμείς είμαστε όπως και να είναι ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ εμείς. Τον Αντώνη και τον Παναγιώτη και τον Μανώλη Σφογιωργάκη που είχε τη σκηνοθεσία σήμερα της ραδιοφωνικής αλλά και τηλεοπτικής μετάδοσης. Καλή σεζόν σε όλους τους συναδέλφους. Αφού θα έχετε δυνατότητα σε λίγες ώρες, ίσως το βράδυ, να μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη αυτή και με εικόνα από τη σελίδα του KISS στο Facebook. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα συνεχίσουμε η μουσική εδώ. KISS είμαστε. Και εμείς ευχαριστούμε και ό,τι καλύτερα ευχόμαστε στο σταθμό. Ευχαριστούμε και εσένα, Θοδωρή, και τον Μανώλη για την προσπάθεια. Και να ακούει ο κόσμος KISS. Και να πούμε ότι είναι από τα. Γιατί μπορεί να το ξέρουν, από του λίγου σταθμού που ερχόμαστε και λέμε αυτά που θέλουμε να πούμε. Έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα κανονισμένο. Μιλήστε ελεύθερα να σας ακούσω. Βοηθάνε τα τοπικά μέσα. Ναι, όλοι. Ήθελα να το πω και πριν. Βοηθάνε πάρα πολύ. Βοηθάνε. Δόξα τω Θεώ. Δεν φτάνει όμως αυτό. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Ναι, γιατί η φωνή σου μπορεί να μην φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Πώς θα φτάνει ένα κεντρικό κανάλι που θα πει όπως θέλει. Ίσως βοηθήσει λίγο η εικόνα που θα βγάλουμε το βράδυ. Και θα μπορεί να την παρακολουθήσει περισσότερος κόσμος μέσα από τα social media, αλλά νομίζω ότι το ελληνικό κράτος πλέον έχει γίνει αθηνοκεντρικό. Εκεί βγαίνουν αποφάσεις, εκεί μοιράζουν τα πάντα, εκεί είναι όλα. Εδώ απλά υπάρχουμε και προσπαθούμε όλοι μόνοι μας με μια, θεωρώ, ένα καλό ποσοστό αλληλεγγύης που έχουμε μεταξύ μας. Βοηθάει ο ένας τον άλλον για να διατηρηθούμε στη ζωή. Αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στη μουσική και επιστρέφουμε. Μάλλον πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια της εκπομπής. Θοδωρής Αραντόπουλος μέχρι τις 3 κοντά σας εδώ στον KISS.